Λοιπόν, μιλάγαμε τώρα. Έχω τον Άγγελο Ιωάννη ή αλλιώς Άγγελο. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καταπληκτικός make-up artist. Λοιπόν, που θα μας δείξει το strobing. Είναι αυτό που κάνει η Kim Kardashian, δηλαδή τα κοψίματα, τα οποία τις χαρίζουν μοναδικά ζυγωματικά. Και εδώ γελάγαμε γιατί του λέω, πια είναι γνωστό ότι έχω θέμα με τα μαλλιά. Έτσι το ξέρετε γιατί το λέω συνέχεια. Και του λέω πραγματικά, ζηλεύω και το χρώμα και τα μαλλιά σου. Δεν είσαι μόνη. Λοιπόν, αυτό το όμπρε μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μου πεις που το κάνεις, εντάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το όμπρε. Και το σγουρό θα μου πηγαίνει, νομίζω. Wow. Κοίτα εδώ. Wow. Μ' αρέσει αυτό το χρωματάκι. Wow. Ωραίο. Wow. Εσύ είσαι κούκλα, ό,τι και να κάνεις. Χρόνια πολλά καταρχήν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Θέλω να μας δείξεις αυτό που κάνει η Kim Kardashian και έχει αυτά τα ζυγωματικά που όλες θέλουμε. Θα μας το δείξεις, αποκάλυψε μας το μυστικό της πια. Okay. Είναι το strobing. Έχουμε το εδώ strobing. Τη βάση μας που είναι και μελαχρινή. Και είναι και μια μοιάζει κούκλα. Προς την Kim πιο Kim Kardashian της Ελλάδας. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τέλεια. Παιδιά για να προλάβουμε. Θα ξεκινήσουμε. Το strobing λοιπόν είναι η νέα τάση στο μακιγιάζ. Είναι το contouring, αλλά πιο διακριτικό και πιο κομψό. Ωραία. Απλά σε αυτό έχουμε, στο strobing έχουμε μόνο λάμψεις. Ενώ στο contouring, το contouring σμιλεύει το πρόσωπο με σκιές και με λάμψεις. Το strobing σμιλεύει τις γωνίες, το πρόσωπο επίσης, κάνει ακριβώς το ίδιο, αλλά μόνο με λάμψεις. Ωραία, για να ξεκινήσουμε και να μας λες. Αχ, αφήστε λίγο τον κορκολί, μου άρεσε πάρα πολύ. Oh. Όταν εγώ στα νιάτα άκουγα πάρα πολύ κορκολί. Και το σκορπιό και το άλλο το ιταλικό που έλεγε. Τώρα μας δείχνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, και το άλλο το ιταλικό. Τιάμο, λεγότανε. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Με την άλλη αυτή την πολύ ωραία Ιταλίδα. Τη Βόλιο, μπράβο. Κάνουμε τη μια μεριά. Μπράβο, Βάσο. Κάνουμε τη μια μεριά. Στην Κατερίνα, όποιος το βρήκε, μπράβο. Λοιπόν, για πες μας. Κάνουμε τη μια μεριά. Θα κάνουμε τη μια μεριά γιατί θέλω να, δείξουμε τη διαφορά με την άλλη, να φανεί η διαφορά. Okay. Και μετά, βέβαια, θα το φτιάξουμε το κορίτσι γιατί μη βγει και είναι η μισή. Εννοείται. Εκεί με Kardashian και άλλη μισή Βάσια. Εννοείται. Και έχω να πάω και στον μπαμπά μου. Να πάω και στον μπαμπά σου. Λοιπόν, φιλιά στον μπαμπά τη Βάσια. Γιορτάζει. Γιορτάζει ο μπαμπά. Να χαιρόμαστε τον μπαμπά, φιλιά. Φιλιά στον μπαμπά, μας βλέπει. Εννοείται. Φιλιά στον μπαμπά της Βάσιας. Πού είναι αυτό? Χρόνια πολλά, μπαμπά. Μισό λεπτό θα έρθω μπροστά σου για να δώσω φιλιά στο. Α. Φιλιά στον μπαμπά της Βάσιας. Χίλια συγγνώμη, λέω στον καμεραμάν. Φιλιά στον μπαμπά της Βάσιας. Φιλιά, φιλιά, να σας χαιρόμαστε. Λοιπόν, το strobing. Συνεχίζουμε. Γίνεται με προϊόντα που έχουν βάση υγρή μορφή. Είναι προϊόντα που γίνονται. Ωραία, για δείξε μας λίγο. Θέλω να βλέπω εγώ κιόλα. Οπότε, βασικά, ανάλογα τι θέλουμε, ή υγρή μορφή ή πούδρα. Ακριβώς. Εγώ βάζω για αρχή πάντα ένα προϊόν σε υγρή μορφή, ναι. Σε κρεμώδης, με κρεμώδης υφή δηλαδή. Σε ποιο σημείο δηλαδή ακριβώς. Βάζω στα ζυγωματικά, βάζουμε ναι. Κάτω από το φρύδι, λίγο πάνω από το φρύδι, στη μητούλα. Ωραία, για βάζει, για βάζει. Και στο πηγουνάκι. Ωραία. Λοιπόν, μητούλα, πηγουνάκι. Κάτω από το φρύδι και πάνω από το. Εκεί που τελειώνει το ζυγωματικό, έτσι. Ακριβώς. Απλώνουμε. Τώρα αυτό το είναι πιο ανοιχτό από την επιδερμίδα μας ή στο ίδιο? Είναι λίγο πιο ανοιχτό από την επιδερμίδα μας. Ένα τσακ. Ακριβώς. Εγώ βάζω τρία διαφορετικά προϊόντα. Το προϊόν είναι σε κρεμώδη υφή, όπως είπαμε. Ωραία. Και τα επόμενα είναι σε πούδρα. Για να τα δούμε. Βάζω την κρεμώδη για να σταθεροποιήσει καλύτερα. Τα επόμενα. Στη... Όπως ναι. Βάζουμε και βάζει τα μάτια πολλές φορές για να μας κρατήσει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα έτσι που θα μας πει η Kim Kardashian να μας λέει το μυστικό της. Έξαλλη με κάνει. Μην γίνεις έξαλλη. Κούκλα είσαι, Βάσια μου. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με το προϊόν σε μορφή πούδρας. Το προϊόν τώρα αυτό που είναι σε μορφή πούδρας, βλέπω το απλώνεις ακριβώς εκεί που έβαλες το προηγούμενο. Το προηγούμενο, σε ρευστή μορφή. Ακριβώς. Στα ίδια σημεία, έτσι. Ακριβώς. Και είναι λίγο έως αρκετά, ακριβώς. Και είναι λίγο έως αρκετά πιο ανοιχτό από το προηγούμενο. Δηλαδή, το προηγούμενο, αν κάποια έχει το χρώμα της βάσης, η βάση είναι μελαχρινούλα. Βάλαμε το χρώμα ένα που τόνο στο... μεγαλύτερο, ένα τόνο πιο ανοιχτό. Ακριβώς. Και οι ξανθιές το πιο άσπρο ακόμα. Ακριβώς. Βάζουμε ένα τόνο λίγο πιο ανοιχτό. Τέλεια. Και μετά βάζουμε ακόμα λίγο πιο ανοιχτό και για να κάνουμε και ή τα αφήνουμε έτσι όπως είναι ή άμα θέλουμε να δώσουμε, περισσότερο παιχνίδισμα. Βάζει ταυτόχρονα γιατί δεν θα προλάβουμε και θέλω να το δείξουμε. Okay. Αν λοιπόν θέλουμε έτσι. Περισσότερο παιχνίδισμα βάζουμε και το πιο ανοιχτό. Ωραία. Και μετά. Και μετά έχουμε το αποτέλεσμα που θα δούμε μόλις τελειώσουμε. Κοίταξε, η μύτη αν έχει κάποιο κόκαλο που προεξέχει, ναι. Δεν βάζουμε. Ωραία. Το προϊόν σε όλη τη μύτη. Δηλαδή το βάζουμε εδώ, όχι πάνω στο κόκαλο και λίγο σε αυτό το σημείο, ώστε να μας δώσει την ψευδαίσθηση. Πολύ ωραίο. Του ότι η μύτη μας είναι ευθεία δηλαδή. Ναι.
Και πάνω από αυτό βάζεις κάτι άλλο ή το αφήνεις έτσι? Όχι. Το αφήνεις έτσι. Ναι, δεν βάζουμε τίποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ απλό. Α, ήδη. Το στρόμπινγκ. Και ειδικά που το βάλες στη μητούλα, την έκανε και λίγο πιο γαλλική, έτσι. Ακριβώς. Βάζουμε στο εσωτερικό. Έτσι για να το ολοκληρώσουμε. Τον ματιών. Εσωτερικό. Ακριβώς. Με ένα λίγο πιο ανοιχτό και πιο σαμπανιζέ χρώμα. Το οποίο αν θέλουμε. Ναι. Το βάζουμε λίγο ένα τσικ εδώ στα ζυγωματικά μας για να κάνει το παιχνίδισμα που θέλουμε. Το κάνει το παιχνίδισμα που βλέπω. Ναι, 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 το κάνει. Λοιπόν, και κάτω από το φρύδι. Στο πηγουνάκι, άμα θέλουμε, επίσης βάζουμε. Και βάζουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Ήδη. Στα χείλη. Πολύ ωραία. Για να μας τα βγάλει λίγο μπροστά έξω. Να μας τα κάνει πιο. Και θέλω να μου βάλεις την τελειωτική πινελιά, που είναι η ολοκλήρωση, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Το καταλαβαίνω. Αλλά φαίνεται η διαφορά. Και είναι και απλό τελικά, παρόλο που το νόμιζα πολύ περίπλοκο. Και βλέπεις πώς το βάζουμε εδώ στα χυλάκια. Ναι, ακριβώς εδώ που κάνει το βαθύλωμα. Ωραία. Λοιπόν. Για να σε δούμε λίγο από εδώ. Αυτό είναι το στρόμπινγκ, λοιπόν. Το δεν είναι strobing. Τίποτα. Πολύ εύκολο, κορίτσι. Όπως είδατε, ο Ιωάννης Άγγελος ή αλλιώς ο Άντζελο, μου αρέσει με ένα Άντζελο να το λέω, σας είπε στα σημεία που απλώνεται τη ρευστή μορφή του προϊόντος. Ακριβώς. Μετά την πουδρίτσα, σε σκόνη και είμαστε μια χαρά. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και θα μας ξανάρθεις, γιατί έχουμε κι άλλα να δείξουμε στα κορίτσια χρηστικά. Όποτε έτσι που θες, κάνουν οι στάρες μεγάλες. Στη διάθεσή σας. Ελάτε εδώ, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Ελπίζουμε και εσείς μαζί μας. Να ευχηθώ για άλλη μια φορά, να ευχηθούμε όλοι μαζί χρόνια πολλά σε όλους σας. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Αύριο 4 η ώρα κοντά, πάλι μαζί θα είμαστε. Να πιούμε λίγο νεράκι, λίγο καθαρό.